Γεια σα, παιδιά! Η Ιωάννα εδώ και σήμερα θα δούμε μία άλλη κατηγορία επενδύσεων που μπορεί να βοηθήσει στο χτίσιμο του χαρτοφυλακίου μα. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τα funds δικτών ή όπω είναι πιο γνωστά, index funds. Θα δούμε γιατί αποτελούν πιθανόν μία καλή επιλογή για το χτίσιμο ενό αξιόπιστου χαρτοφυλακίου, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε εμεί ω απλοί επενδυτέ και επενδύτριε για να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο εάν μα ταιριάζουν ω επενδυτικά assets. Και εννοείται, πάντα θα το κάνουμε αυτό με πρακτικά παραδείγματα. Πριν προχωρήσουμε όμω παρακάτω, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα με τη Freedom 24 που είναι ο χορηγό τη σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link τόσο στην περιγραφή αυτού του βίντεο όσο και στο pin comment. Και ακριβώ παιδιά, επειδή χρησιμοποιείτε το link μου για να κάνετε τη δωρεάν εγγραφή σα, εάν είστε να τον 25, παίρνετε και την πρώτη σα τελείω δωρεάν μετοχή έω 800 ευρώ, έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσει, αλλά και κάτω των 25 να είστε με τον δωρεάν λογαριασμό σα, παίρνετε και έναν μήνα δωρεάν προμήθειε. Και μια που τα λέμε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε και ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα. Βοηθάει πάρα πολύ παιδιά με τον αλγόριθμο του YouTube και το κανάλι δεν θα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, εάν δεν μου να τη βοήθειά σα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλο, κάντε ένα σε αυτό το βίντεο σε κάποιον ή κάποια που θέλει να δει αν πρέπει ή όχι να επενδύσει σε funds. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για το καθιερωμένο disclaimer. Εννοείται πω ό,τι λέω στα βίντεο όμω σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν και που δεν είδαν αποτελούν επενδυτικέ συμβουλέ. Δεν είμαι επιστοποιημένη επενδυτική σύμβουλο, οπότε πριν βάλουμε τα χρήματά μα σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, κάνουμε ενδελεχή έρευνα για να είμαστε σίγουροι και σίγουρε ότι επενδύσαμε σωστά και πήραμε τη σωστή απόφαση για τα οικονομικά μα και τα χρήματά μα που δεν τα βγάζουμε εύκολα. Λοιπόν, Nerd Alert τα index funds δεν είναι τίποτε άλλο από έτοιμα χαρτοφυλάκια που είναι σχεδιασμένα να ακολουθούν δείκτε του χρηματιστηρίου. Και που ξέρουμε, Ιωαννάκη, τι είναι δείκτε, θα με πείτε. Τέλεια. Ούτε εγώ ήξερα όταν ξεκινούσα τι επενδύσει. Και είναι και απόλυτα. Λογικό αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι οι δείκτε. Οι δείκτε είναι μετρήσει που παίρνουμε για το χρηματιστήριο με συγκεκριμένε μετοχέ και δεν εκφράζουν ένα απόλυτο νούμερο. Εκφράζουν την ποσοστιαία άνοδο και κάθοδο ενό χρηματιστηρίου από την αρχή του. Οι δείκτε ξεκινάνε με βάση το 100, και ανάλογα με την πορεία του χρηματιστηρίου ανεβαίνουν ή πέφτουν. Για παράδειγμα, ο γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθνών βρίσκεται κοντά στι 1000 μονάδε τώρα που κάνουμε το βίντεο. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείε που αποτελούν το γενικό δείκτη έχουν κάνει 10 επί από την αρχή του δείκτη, που βρίσκεται κάπου στη δεκαετία του 80. Παρόμοια, ο, ο γνωστό και μη Βρίσκεται κάπου στι 4.000 μονάδε. Που σημαίνει ότι οι εταιρείε που τον αποτελούσαν διαχρονικά έχουν κάνει 40 επί από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε ότι οι ίδιε εταιρείε που ξεκίνησαν σε έναν δίκτυο δεν σημαίνει σαφώ ότι παραμένουν εκεί αιώνια. Κάθε χρηματιστήριο επιλέγει τα κριτήρια με τα οποία θα μπει κάποια εταιρεία στο δείκτη και επίση σαφώ και με τύπο σωστό. Για παράδειγμα, πάλι μπορούμε να αναφέρουμε τον SP500, που μπορεί να αποτελείται από τι 500 μεγαλύτερε Αμερικάνικε εταιρείε, αλλά και πάλι υπάρχουν. Ποιοτικά κριτήρια για την είσοδό του σε αυτόν τον δίκτυ. Όπω για παράδειγμα να έχουν ελάχιστη αποτίμηση στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά και να πληρούν κριτήρια τα οποία θέτει η Standards and Poor's. Επίση, τα βάρη, δηλαδή η συμμετοχή τη κάθε εταιρεία στον δίκτυ, καθορίζονται ανάλογα και με την κεφαλαιοποίηση τη κάθε εταιρεία. Δεν έχει το ίδιο ποσοστό στον δίκτυ η Apple και η Home Depot, ούτε η Tesla με την Ford. Εδώ, σαφώ και έτσι πρέπει να γίνεται, μικρότερο ρόλο έχει η ανθρώπινη παρέμβαση και μεγαλύτερο ρόλο τα Καταλάβαμε περίπου λοιπόν. Ένα δείκτη αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ή ένα μικρό μέρο τη αγορά. Τώρα, οι πιο γνωστοί δείκτε στην αγορά είναι η εξή. Για μεγάλε Αμερικάνικε μετοχέ έχουμε τον SP 500, δηλαδή τι 500 μεγαλύτερε εταιρείε στην Αμερική, τον Dow Jones, που παρακολουθεί τις 25 μεγαλύτερες βιομηχανικές εταιρείες και τον Nasdaq 100 που παρακολουθεί τις 100 μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες πάλι στην Αμερική. Τώρα, για μικρότερες αμερικάνικες μετοχές, οι πιο διάσημοι δείκτες είναι ο Russell 2000 που ακολουθεί 2000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και ο S&P Small Cap 600 σε αντίστοιχη φιλοσοφία. Νομίζω βέβαια ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα βίντεο σχετικά με το πώς κατηγοριαποιούνται οι δείκτες, τι σημαίνει Small Cap, Mid Cap κτλ. Πείτε με στα σχόλια, εννοείται αν υπάρχει ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. Γιατί το τι φαίνεται σε μένα ενδιαφέρον, που είμαι και ανέρδουλα, δεν είναι κριτήριο. Οπότε πείτε μου αν υπάρχει ενδιαφέρον και αν θέλετε να κάνουμε και ένα τέτοιο βίντεο έτσι για πιο ισχυρή θεωρητική γνώση. Τώρα δείκτης για διεθνεί μετοχές υπάρχει και είναι το MSCI EAFE, αλλά και το MSCI Emerging Markets. Οι δείκτε είναι παρόμοιοι, αλλά ακολουθούν αγορέ διαφορετικών χωρών. Ο EAFE παρακολουθεί μεγάλε και μεσαίε εταιρείε από 21 ανεπτυγμένε χώρε, ενώ ο Emerging Markets παρακολουθεί μεγάλε και μεσαίε επιχειρήσει από 24 αναπτυσσόμενες χώρε. Τώρα, η διαφορά σε αυτό το σημείο μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών είναι ένα αρκετά μεγάλο θέμα και νομίζω ότι ίσω μπορεί να είναι και μία ακόμα ιδέα για ένα επόμενο βίντεο, εάν μα ενδιαφέρει, για να δούμε πού κολλάει το δικό μα χαρτοφυλάκιο στι αναπτυγμένε χώρε ή στι αναπτυσσόμενε. Και πού υπάρχουν οι ευκαιρίε. Ξέρετε τι να κάνετε, πείτε μα στα σχόλια αν πρέπει να το κάνουμε και αυτό το βίντεο. Τέλο. Να πούμε έτσι εγκυκλοπαιδικά ότι και για τα ομόλογα υπάρχει ο Bloomberg Barclays Global Aggregated Bond, αλλά ας το αφήσουμε εκεί. Αυτό, εγκυκλοπαιδικά. Και είδαμε λοιπόν τι υπάρχει εκεί έξω. Τώρα Δηλαδή, πώ θα μπορέσουμε να επενδύσουμε, αν το θέλουμε, σε αυτού του δείκτε. Για να επενδύσουμε, λοιπόν, πολύ απλά θα πρέπει να βρούμε τα αντίστοιχα ETFs ή mutual funds για να μπορέσουμε να τα αγοράσουμε. Και εδώ σαφώ έρχεται η αγαπημένη πλατφόρμα τη Freedom24 για να μα δώσει ακόμα περισσότερε επιλογέ σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε. Το πιο γνωστό index fund που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε είναι το. Ναι. Ναι. Το VUAA που ακολουθεί τον SP500 μαζί με το αδερφάκι του το VUSA. Τώρα, για να αγοράσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το VUAA μέσα από την πλατφόρμα τη Freedom, αλλά και οποιοδήποτε άλλο asset θέλουμε, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Αφού ανοίξουμε τον δωρεάν επενδυτικό μα λογαριασμό μέσα από το link που έχω στην περιγραφή ή στο pin comment αυτού του βίντεο, και παιδιά, αλήθεια σα ευχαριστώ πολύ για αυτό και για τη χρήση του link μου, πατάμε στο πεδίο συναλλαγέ, γράφουμε VUAA, άνοιγμα συνεδρία, επιβεβαιώνουμε μέσα με notification, πατάμε αγορά και τέλο. Τώρα, για τον NASDAQ 100 υπάρχει το αντίστοιχο UCI ETS ETF, αφορολόγητο δηλαδή και αυτό. Είναι το SXRV.EU που ακολουθεί τον παραπάνω δείκτη και βγαίνει από την iShares. Και θα με πείτε εξαιρετικά Ιωάννα, αλλά για πάμε και στο παρασύνθημα. Γιατί είναι ίσω ενδιαφέρον να επενδύσει κάποιο ή κάποια σε κάτι τέτοιο. Πρώτον, τα index funds είναι στην κυριολεξία ο πιο παθητικό τρόπο επενδύσεων. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα τα χρησιμοποιούν και όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία στι ΗΠΑ. Σαφώ και υπάρχει ρίσκο, πάντα υπάρχει ρίσκο, αλλά είναι σαφώ μικρότερο σε σχέση με άλλε επενδύσει. Δεύτερο, οι διαφοροποίησει που προσφέρουν από τη φύση του είναι αρκετοί ώστε να μην χρειάζεται να κάνουμε stock picking, ούτε να ψάχνουμε περίεργε επενδύσει που θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν του κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο που θέλουμε να χτίσουμε. Ειδικά αν δεν είμαστε ειδικοί και ειδικέ στον χώρο, αυτό είναι καλό και χρήσιμο. Εννοείται ότι πρέπει να επενδύσουμε, δεν πρέπει να μείνουμε απ' έξω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να γίνουμε και τελείω experts. Τρίτον, σαφώ τα κόστη των συναλλαγών είναι μακράν μικρότερα από το να προσπαθούμε να κάνουμε συνέχεια συναλλαγέ με μεμονωμένε μετοχέ. Τέταρτον, παιδιά, η φορολόγηση. Το πιο σημαντικό κάθε με. Επιλέγοντα ένα ETF το οποίο είναι UCITS, αποφεύγουμε τελείω και νόμιμα την φορολόγηση των επενδύσεών μα. Πάνε όλα τα κέρδη στην τσέπη μα και αυτό μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Τέλο, να πούμε και ότι ο ίδιο ο Warren Buffett, ο θρύλο, έχει αναφέρει πολλέ φορέ ότι οι επενδύσει σε index funds είναι μακράν η καλύτερη επενδυτική επιλογή που μπορεί να κάνει κάποιο ή κάποια σε όποιο στάδιο τη ζωή του και αν βρίσκεται. Σαφώ, επειδή το είπε ο Warren, δεν σημαίνει ότι εμεί θα το ακολουθήσουμε τυφλά, αλλά αν μα ταιριάζει, αυτό είναι ένα extra bonus. Κλείνοντα λοιπόν, να ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά την πλατφόρμα τη Freedom24 που ήταν ο χορηγό του σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link τόσο στην περιγραφή αυτού του βίντεο όσο και στο pin comment. Και παιδιά, χρησιμοποιώντα στηρίζετε το κανάλι μου να συνεχίζει να παράγει καθημερινό δωρεάν περιεχόμενο. Ακριβώ λοιπόν επειδή χρησιμοποιείτε το link μου, εάν είστε άνω τον 25 ανοίγοντα τον δωρεάν λογαριασμό σα παίρνετε και την πρώτη σα μετοχή έω 800 ευρώ, έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσει, αλλά και κάτω των 25 παίρνετε έναν ολόκληρο μήνα χωρί καμία προμήθεια. Αναμένω λοιπόν τα σχόλιά σα με ιδέε για επόμενα βίντεο ή ερωτήσει και απορίε για τα όσα είδαμε σήμερα. Αυτά από εμένα σα φιλώ και τα λέμε αύριο.